πολύ σύντομες ανακοινώσεις. Από την αίθουσα της Βουλής είναι η συνέντευξη. Το πρώτο είναι ότι είναι στη διάθεσή σας η πρωινή γραπτή δήλωση συγκρότησης της κοινοβουλευτικής ομάδας Λαϊκής Ενότητας με τις υπογραφές και των 25 βουλευτρίων και βουλευτών. Το δεύτερο είναι να σας ανακοινώσω ότι ορίζονται πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Λαϊκής Ενότητας ο Δημήτρης Σωστρατούλης, βουλευτής Β' Περιφέρειας Αθηνών, και ο Θανάσης κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και βουλευτικός εκπρόσωπος, βουλευτής Β' Αθήνας ο Δημήτρης Σωστρατούλης και ο Θανάσης Πετράκος, βουλευτής νομού Μεσσηνίας. Εγώ από την πλευρά μου θα είμαι ο εκπρόσωπος τύπου της κοινοβουλευτικής ομάδας της Λαϊκής Ενότητας και καθ' όλη τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα θα είμαστε στη διάθεσή σας προς όλα τα ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να διευκολύνουμε το έργο σας, αλλά και εσείς το δικό μας, μιας και είναι ευνηδιαστικές και πυκνές οι διαδικασίες των εκλογών και σε ό,τι αυτό εμπεριέχει, και ελπίζουμε και ευελπιστούμε σε μια δημιουργική συνεργασία και για εσάς τους εργαζόμενους του τύπου που δουλεύετε πάντα σκληρά και χωρίς ωράρια, αλλά να διευκρινίσουμε επίσης ότι ευελπιστούμε και ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες των συστημικών μέσων ενημέρωσης σε μια αντικειμενική και πλουραλιστική ενημέρωση που την έχει ανάγκη ο τόπος και η δημοκρατία. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης. Θα κάνει μια σύντομη εισήγηση και θα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις για περίπου 45 ως 50 λεπτά. Να σας καλημερίσω όλους και όλες, να σας ευχαριστήσουμε θερμά που είσαστε μαζί μας. Είναι η πρώτη επαφή της Λαϊκής Ενότητας με τον τύπο και τις τηλεοράσεις, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καλή αρχή να πούμε. Θα έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνούμε συχνά, πιστεύω, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να απαντάμε σε ερωτήσεις σας, να διευκρινίζουμε θέματα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα κριθεί το μέλλον της χώρας μας για αρκετές, θα έλεγα, δεκαετίες. Αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες και δεν είναι ανάγκη να το τονίσω για άλλη μια φορά εγώ. Το καταλαβαίνει και ο τελευταίος πολίτης. Από αυτές τις εκλογές θα κριθεί κυριολεκτικά η επιβίωση της χώρας και η προοπτική της. Φυσικά εδώ δεν είναι η ώρα ούτε ο τόπος να αναλύσουμε όλες τις θέσεις μας και το πρόγραμμά μας. Άλλωστε αυτό το πρόγραμμα πολύ σύντομα θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες και νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε πιο αναλυτικά και να ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό. Θα ήθελα όμως εδώ με την ευκαιρία της πρώτης παρουσίας μας να πω προκαταρτικά δύο λόγια και από εκεί και πέρα θα είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία αυγουστιάτικα να παραιτηθεί και αυγουστιάτικα να προχωρήσει σε εκλογές εξπρές. Το ερώτημα είναι γιατί σπέβδει με έναν, θα έλεγα, πρωτοφανή σε ταχύτητα τρόπο και αυγουστιάτικα να κάνει τις εκλογές της κυβέρνηση. Γιατί βιάζεται? Νομίζω ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Την ξέρουμε όλοι την απάντηση. Η κυβέρνηση δεν βιάζεται για καλό σκοπό. Το Μαξίμου δεν πιέζει τα πράγματα για εκλογές γιατί θέλει να κάνει ωραία πράγματα μετεκλογικά. Αν πιέζεται το Μαξίμου και προχωράει αυγουστιάτικα σε εκλογές μερικών εβδομάδων, πιεστικές εκλογές, είναι κυρίως διότι θέλει να αποφύγει να αισθανθεί ο ελληνικός λαός, ο πολίτης, τις βαρύτατες συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών και του νέου μνημονίου που συνομολόγησε η κυβέρνηση. Πιστεύει το Μαξίμου ότι θα αποπροσανατολίσει,
θα ξεγελάσει τον πολίτη, θα κρύψει τα επώδυνα μέτρα και επομένως θα εφαρπάξει την ψήφο του ελληνικού λαού. Παλιά τακτική, γνώριμη τακτική από τον παλιό δικοματισμό Πασό και Νέας Δημοκρατίας, τακτική που χρεοκόπησε, αλλά δυστυχώς την επαναλαμβάνει και ο Αλέξης Τσίπρας. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτές τις μεθόδους. Δεν τιμούν τη χώρα, δεν τιμούν τον ελληνικό λαό και την νοημοσύνη του και κυρίως δεν τιμούν τη δημοκρατία μας. Αλλά υπάρχει άλλος ένας λόγος που επισπεύδει η κυβέρνηση στις εκλογές. Δεν ξέρω αν είναι και ο κύριος σε αυτή τη φάση, στη συγκυρία. Νομίζει η κυβέρνηση ότι επισπεύδοντας τις εκλογές θα ευνηδιάσει την αριστερή πλατφόρμα, θα τη βρει ανέτοιμη και επομένως θα φημώσει και θα εξουθενώσει την τελευταία αντιμνημονιακή, συνεπή αντιμνημονιακή φωνή που υπάρχει, η οποία διαθέτει εναλλακτική πρόταση απέναντι στα μνημόνια και εναλλακτική πρόταση ρεαλιστική εφαρμόσιμη που έχει και αρχή, έχει και μέση, έχει και τέλος. Λοιπόν, λέμε καθαρά ότι δεν μας ευνηδιάζουν, δεν θα μας βρουν ανέτοιμους. Πηγαίνουμε προς τις εκλογές αποφασισμένοι και θα αναδειχθούμε σε μια πολύ μεγάλη και καθοριστική δύναμη για τις μετεκλογικές εξελίξεις. Σήμερα, όπως θα ξέρετε, 25 βουλευτές που μένουν συνεπείς στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν τις πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων, δεν τις ξεχάσανε, δεν περάσαν στην αντίπερα όχθη. 25 λοιπόν βουλευτές συνεπείς στις δεσμεύσεις προεκλογικές που αναλάβαμε, πήραμε την πρωτοβουλία και καταθέσαμε τη συγκρότηση μιας ενιαίας ανεξάρτητης κοινοβουλευτικής ομάδας με την προσωνυμία Λαϊκή Ενότητα. Είναι ένας τίτλος, ένα όνομα το οποίο εκφράζει απολύτως την ταυτότητα που θέλουμε να αναδείξουμε και την προοπτική που θέλουμε να χαράξουμε. Διότι χωρίς Λαϊκή Ενότητα τίποτα θετικό δεν μπορεί να συμβεί σε αυτή τη χώρα. Η Λαϊκή Ενότητα δεν θα είναι άλλο ένα κόμμα. Φιλοδοξεί να γίνει ένα μεγάλο μέτωπο. Μέτωπο πολιτικό και κοινωνικό. Μέτωπο λαϊκής βάσης, λαϊκής συμμετοχής και μέτωπο μεγάλων ενωτικών λαϊκών αγώνων. Θέλουμε να γίνουμε ένα μεγάλο μέτωπο αντιμνημονιακό που θα σαρώσει τα μνημόνια. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο προοδευτικό με ισχυρό μέτωπο στο πολιτικό κατεστημένο και την αντίδραση και κυρίως με ισχυρό μέτωπο απέναντι στη μνημονιακή συνένεση των πολιτικών κορυφών η οποία είναι σε πλήρη διάσταση και αντίθεση με τον λαό. Θέλουμε να είμαστε και να γίνουμε ένα μέτωπο πατριωτικό, ένα μέτωπο ενάντια στην εθνική υποτέλεια για την εθνική ανεξαρτησία της χώρας μας. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο δημοκρατίας και ανασυγκρότησης της χώρας. Γι' αυτό στους πρώτους άξονες των προγραμματικών μας δεσμεύσεων έχουμε την ακύρωση των μνημονίων ως προϋπόθεση για να μπορέσει η χώρα μας να βγει από την κρίση. Έχουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, στόχος το οποίο είναι εφικτός, εφικτότατος, αρκεί να τον παλέψουμε, να τον πιστέψουμε και να τον παλέψουμε. Και χωρίς την διαγραφή τουλάχιστον του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, δεν μπορεί να ανασάνει η χώρα και να σταθεί όρθια. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας για να σταματήσουμε επιτέλους
την καταστροφική λιτότητα σε αυτή τη χώρα. Να στηρίξουμε μισθούς και συντάξεις. Να καταργήσουμε τον έμφυα. Να πούμε ένα μεγάλο όχι σε νέους φόρους στο λαό. Και να εφαρμόσουμε μια δημοσιονομική πολιτική που θα στοχεύει στη μείωση της ανεργίας και τη στήριξη της ανάπτυξης. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας για να εθνικοποιήσουμε, κοινωνικοποιήσουμε τις τράπεζες, ώστε οι τράπεζες να παίξουν ένα καινούριο, αποκλειστικά αναπτυξιακό και κοινωνικό ρόλο. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για ένα ισχυρό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, για ρευστότητα στην ελληνική οικονομία και μια νέα σχέση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με δημόσια ιδιοκτησία και κοινωνικό έλεγχο στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας. Θέλουμε να είμαστε ένα μέτωπο λαϊκής ενότητας για μια μεγάλη αναδιανομή, δίκαιη αναδιανομή του πλούτου στη χώρα με κύριο όπλο μια πραγματικά δίκαιη και απλή φορολογική μεταρρύθμιση. Το όχι του δημοψηφίσματος δεν θα μείνει ορφανό σε αυτές τις εκλογές. Ήταν ένα μεγαλειώδες και περήφανο όχι, ένα αγωνιστικό όχι που έδωσε ανάσα, ελπίδα και προοπτική στη χώρα. Αυτή την ελπίδα και προοπτική θα τη συνεχίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να εκφράσουμε το πνεύμα και την ουσία του 62% και όχι μόνο που ψήφισε όχι στα μνημόνια και ένα μεγάλο ναι σε μια Ελλάδα ανεξάρτητη, κυρίαρχη, προοδευτική και δίκαιη. Το όχι αυτό θα είναι η μεγάλη σημαία που θα έχει η λαϊκή ενότητα σε αυτές τις εκλογές. Και θα είναι το όχι αυτό πολύ ισχυρό και θα το λέμε συνέχεια και μετεκλογικά. Θα το λέμε και μέσα από τη Βουλή και με τους αγώνες μας. Για μας το όχι δεν ιτήθηκε του δημοψηφίσματος. Το όχι αυτό μπορεί να μεταφράστηκε σε ναι μέσα σε μια εβδομάδα από την κυβέρνηση, αλλά το ναι αυτό δεν αντιπροσωπεύει τον ελληνικό λαό. Το όχι θα το συνεχίσουμε και θα το συνεχίσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να νικήσει. Η αριστερά, οι προοδευτικές δυνάμεις αυτής της χώρας δεν θα γίνουν η χλέβη των ιτημένων. Το μέτωπό μας σε αυτές τις εκλογές είναι μέτωπο πρώτα απ' όλα και κυρίως ενάντια στις μνημονιακές δυνάμεις, ενάντια στη νέα μνημονιακή συνένεση που έχει ολοδοτομημένος πλέον ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΠΑΣΟ και το ποτάμι. Ό,τι και να ψηφίσει κανείς από αυτά τα κόμματα, ανεξάρτητα από τις διαφορές τους και δεν τις παραγνωρίζουμε, στο τέλος θα εφαρμόζεται το μνημόνιο, τα μνημόνια και οι μνημονιακές πολιτικές. Αυτό το κακό θέλουμε να σταματήσει για τη χώρα. Η χώρα δεν αντέχει άλλα μνημόνια. Ή θα τελειώσουμε με τα μνημόνια ή τα μνημόνια θα τελειώσουν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Εμείς θα αντισταθούμε και θα νικήσουμε. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Παναγιώτο Λαφαζάνη. Θα ήθελα τώρα όλοι από εσάς να πάρετε το λόγο, να κάνετε τις ερωτήσεις σας. Θα σας παρακαλούσα, επειδή είναι η πρώτη μας επίσημη, ούτε καν ανεπίσημη, αλλά επίσημη συνάντηση, να λέτε το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε, προκειμένου να γνωριστούμε και καλύτερα. Θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσω με την κυρία, να μας πείτε το όνομά σας, το μέσο και να καταγράψουμε τις ερωτήσεις μία-μία. Στεφανία. Θα θέλαμε μόνο να είμαστε σύντομοι. Και να το μαζέψουμε λίγα και να μην έχουμε επαναλήψει και αν είναι σφιχτό γιατί μας μεταδίδει και η κάμερα. Ωραία. Στεφανία Μουρελάτου από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα. Χθες ο Πρωθυπουργός, μη κατονομάζοντάς σας, αλλά ουσιαστικά φωτογραφίζοντάς σας, μίλησε για μια θεσμική απρέπεια να ανατραπεί η πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Και από διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου σας ταυτίζουν ότι έχετε την ατζέντα του κυρίου Σόιμπλε. Δεν λένε δηλαδή ότι το δικό σας εναλλακτικό σχέδιο είναι ένα μνημόνιο με δραχμή. Ποια είναι η απάντησή σας?
Η κυβέρνηση, όπως ξέρετε, δεν ανατράπει. Η κυβέρνηση παραιτήθηκε. Η κυβέρνηση φοβήθηκε να πάει στη Βουλή και να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης για να δούμε πώς μετριέται. Για να πούμε όλη τη γνώμη μας και να πούν τη γνώμη και οι βουλευτές και πρώτα απ' όλα βεβαίως οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Επομένως, το να αναζητά ανατροπής αυτή η κυβέρνηση δείχνει φόβο, αμηχανία και θα έλεγα πανικό. Η κυβέρνηση μπορεί να ανατραπεί βεβαίως, αλλά από άλλους λόγους και όχι αυτούς που αναζητά. Μπορεί να ανατραπεί γιατί συνομολόγησε μνημόνια και τα μνημόνια δεν τα δέχεται ο ελληνικός λαός. Μπορεί αυτή η κυβέρνηση να βρεθεί απέναντι στον ελληνικό λαό και να μην έχει μέλλον γιατί αντιστρατεύεται τους πόθους, τις επιθυμίες τους και τους αγώνες του μέχρι τώρα, τους μεγάλους αγώνες που έχει δώσει ενάντια στη λιτότητα για μια δίκαιη Ελλάδα. Από αυτά κινδυνεύει η κυβέρνηση και από αυτά θα χάσει και η ίδια και η μνημονιακή συνένεση της χώρας μας. Μια νέα δύναμη αναδύεται στο προσκήνιο, η λαϊκή ενότητα, η οποία θα διαμορφώσει από την αρχή και σε νέες βάσεις το πολιτικό σκηνικό. Είμαστε μια δύναμη που στοχεύουμε στην κυβέρνηση, στοχεύουμε στο να διαμορφώσουμε μια νέα προοδευτική πορεία της Ελλάδας και μπορούμε να εφαρμόσουμε μια νέα πολιτική χωρίς μνημόνια και λιτότητα. Αρκεί να υπάρχει βούληση γι' αυτό, αρκεί να υπάρχει κατεύθυνση και εμπιστοσύνη στο λαό και στήριξη στους λαϊκούς αγώνες. Αυτό το οποίο δεν κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτό απέναντι στο οποίο παραιτήθηκε και αναδιπλώθηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εμείς θα το συνεχίσουμε. Θα συνεχίσουμε τις καλύτερες παραδόσεις του ΣΥΡΙΖΑ και τις καλύτερες παραδόσεις των αριστερών προοδευτικών δυνάμεων. Με συνέπεια, σταθερότητα και απόλυτη εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό και στις προοπτικές του. Λοιπόν, εσείς και μετά εσείς και εσείς. Λάτε. Ναι. Λίδα Μπόλα από Sky, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Ήθελα να ρωτήσω, κύριε Λαφαζάνη, εάν η εναλλακτική πρόταση που είπατε με αρχή, μέση και τέλος, που θα παρουσιάσει η Λαϊκή Ενότητα, ένα περιλαμβάνει ως... Μια στιγμή. Ναι. Ένα ποτηράκι. Ναι. Βεβαίως. Στα τύπα, ξαναμίξω. Λοιπόν, αν η εναλλακτική πρόταση με αρχή, μέση και τέλος που είπατε ότι θα παρουσιάσει η Λαϊκή Ενότητα, εάν έχει ως αρχή την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα και με ποιον τρόπο. Ευχαριστώ. Τα προγραμματικά βασικά στοιχεία, όχι όλο το πρόγραμμά μας, τα ανέφερα αρκετά επιγραμματικά, νομίζω, εισηγητικά. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα σύγκρουσης με τα μεγάλα οικονομικά και φυσικά πρώτα απ' όλα τα διαπλεκόμενα συμφέροντα στη χώρα μας. Είναι ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης, ένα πρόγραμμα πρώτα απ' όλα παραγωγικής ανασυγκρότησης. Είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό και δημοκρατικό. Πρώτα απ' όλα όμως και βασική προϋπόθεση για να εφαρμόσουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα, που σας είπα, είναι η ακύρωση των μνημονίων. Και τα μνημόνια μπορούν να ακυρωθούν. Δεν μπορεί να είμαστε θύματα εκβιασμών από την πλευρά των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί η κυρίαρχη κύκλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα η κυρία Μέρκελ και ο κύριος Σόιμπλε να καθορίζουν τις τύχες της χώρας μας. Βλέπετε ότι και τώρα ακόμα έσπευσε ο κύριος Γιούνκερ, η κυρία Μέρκελ και όλοι οι γραφειοκράτες και ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξουν τις εκλογές, επεμβαίνοντας ομά στα εσωτερικά της χώρας μας και λέγοντας ότι αυτές οι εκλογές, άκουσον άκουσον, θα διευρύνουν τη στήριξη
στο τρίτο μνημόνιο το οποίο συνομολογήθηκε από την κυβέρνηση. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, ο κύριος Γιούνκερ, η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Σόιμπλε? Λοιπόν, μπορούμε να τελειώνουμε με τα μνημόνια και με τους εκβιασμούς. Γιατί οι εκβιασμοί δεν χρειάζονται μόνο τους εκβιαστές. Πρέπει να υπάρχουν και αυτοί που πέφτουν θύματα του εκβιασμού. Εμείς δεν είμαστε θύματα εκβιασμών και δεν θα πέσουμε θύματα σε εκβιασμούς. Η δική μας εναλλακτική πρόταση βεβαίως προβλέπει ότι για να εφαρμοστεί, εφόσον χρειάζεται, θα φύγουμε και από την Ευρωζώνη, συντεταγμένα και στη βάση ενός προοδευτικού προγράμματος και για την εφαρμογή ενός προοδευτικού προγράμματος. Και αυτή η δυνατότητα για να εφαρμόσουμε ένα προοδευτικό πρόγραμμα, δηλαδή η δυνατότητα εξόδου από την Ευρωζώνη, δεν συνιστά ένα καταστροφικό δρόμο, όπως μας λένε. Αυτή η λογική ότι έξω από την Ευρωζώνη υπάρχει μόνο η κόλαση είναι μια δαιμονοποίηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Έξω από την Ευρωζώνη βρίσκονται πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν είναι και αντικαπιταλιστικές χώρες, οι οποίες στέκουν όρθιες και προχωράνε θετικά. Για ποια κόλαση μας μιλάνε? Αυτό το οποίο εμείς δεν δεχόμαστε είναι να είμαστε στην Ευρωζώνη και να μας επιβάλλουν μνημονιακά προγράμματα, προγράμματα λιτότητας και εξουδένωσης. Αν χρειαστεί λοιπόν για να απαλλαγούμε από τα μνημόνια και να χαράξουμε προοδευτικούς δρόμους, βεβαίως θα ακολουθήσουμε και μια πορεία εξόδου από την Ευρωζώνη, όπως σας είπα, με ένα σχεδιασμένο τρόπο και με ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Και πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι καμία καταστροφή, είναι ένας δρόμος ο οποίος μπορεί να δώσει ελπίδα και προοπτική στη χώρα μας. Ελάτε και μετά εσάς και εσάς εσείς. Ειρήνη Σαββοπούλου από το Star Channel, κύριε Λαφαζάνη. Ήθελα να ρωτήσω αν συμμερίζεστε την άποψη που διατυπώθηκε πριν από λίγο, ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε στις εκλογές πρόκειται για συνταγματική εκτροπή. Μία άποψη που διατύπωσε πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου και αν έχετε έρθει σε επαφή μαζί της για να ενταχθεί στην κοινότητα. Δεν άκουσα καλά την ερώτησή σας. Οι εκλογές αυτές εξπρες. Εκφράζουν ότι πρόκειται για συνταγματική εκτροπή η διαδικασία τέλος πάντων που ακολουθήθηκε για να φτάσουμε, για να προκηρυχθούν εκλογές, για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι η άποψη που εξέφρασε πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ασφαλώς. Και αν έχετε έρθει σε επαφή μαζί της για να ενταχθεί, για να έρθει στους κόλπους σας. Ναι. Ασφαλώς η πρόεδρος της Βουλής εκφράζεται θεσμικά και η γνώμη της είναι πάντα μια έγκυρη θεσμική γνώμη η οποία βασίζεται στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Τουλάχιστον αυτή την εμπειρία την έχω από τη στάση της μέχρι τώρα. Δεν ξέρω τις δηλώσεις της, δεν τις άκουσα. Αυτό που μπορώ να πω με τα βεβαιότητας είναι ότι οι εκλογές εξπρές που αποφάσισε η κυβέρνηση εκφράζουν, όπως σας είπα, μια αντιδημοκρατική νοοτροπία. Μια νοοτροπία η οποία δείχνει φόβο απέναντι στο λαό, φόβο απέναντι στην δυνατότητά του να ενημερωθεί και ενημερωμένος να βαδίσει τις κάλπες. Θέλει εκλογές άρων-άρων η κυβέρνηση. Και αυτές οι εκλογές άρων-άρων δεν γίνονται για το καλό του ελληνικού λαού. Γίνονται για να αποπροσανατολίσουν και να υφαρπάσουν την ψήφο του ελληνικού λαού. Εσείς και μετά εσείς. Ελάτε. Λιάνα Σπυροπούλου από την εφημερίδα Bild. Θα επανέλθω λίγο στο ερώτημα της συναδέλφου για την κυρία Κωνσταντοπούλου. Της έχετε κάνει κάποια πρόσκληση, έχετε συζητήσει μαζί της? Και το ίδιο ερώτημα για τον κύριο Βαρουφάκη. Έχουμε συζητήσει με όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε συζητήσει με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που εκφράζουν αντιρρήσεις απέναντι στην κυβερνητική πολιτική και ιδιαίτερα αντιρρήσεις στα μνημόνια.
Και στο τρίτο μνημόνιο που συνομολόγησε η κυβέρνηση, ειδικότερα έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις με όλους τους βουλευτές που ψηφίσαν όχι στο τρίτο μνημόνιο ή παρόν. Ή διαφοροποιήθηκαν από την κυβερνητική στάση στην Βουλή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε, τα ανακοινώσαμε. Έχουμε 25 βουλευτές οι οποίοι έχουν κάνει την πρόταση και συμμετέχουν στην συγκρότηση της νέας ανεξάρτητης ενιαίας κοινοβουλευτικής ομάδας της Λαϊκής Ενότητας. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και πιστεύουμε ότι θα είναι γόνιμες και καρποφόρες όπως αυτές που κάναμε μέχρι σήμερα. Ελάτε από την Κρήτη. Γκαλονάκη από Πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Η ερώτηση θα είναι πολύ συγκεκριμένη. Ο κόσμος θέλει να ακούσει το οικονομικό πρόγραμμα με λεπτομέρειες και πότε θα γίνει αυτό. Τις βασικούς άξονες οικονομικής πολιτικής τους είπα ήδη. Είναι ισχυροί άξονες. Και συγκροτούν, θα έλεγα, αν τους προσέξετε λίγο καλύτερα, έναν ενιαίο συνεκτικό εναλλακτικό λόγο. Οικονομικό εναλλακτικό λόγο. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχετε δίκιο ότι χρειάζεται ένα αναλυτικότερο οικονομικό και κοινωνικό πρόγραμμα. Σε πρώτη φάση ένα τέτοιο πρόγραμμα θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες με την διακήρυξη που θα καταθέσουμε της Λαϊκής Ενότητας και βεβαίως θα συνεχίσουμε την παρουσίαση επιμέρους οικονομικών πλευρών του προγράμματός μας στις μεθεπόμενες μέρες, τις μέρες που θα ακολουθήσουν. Αυτή η προεκλογική περίοδος για μας θα είναι μια περίοδος που ταυτόχρονα θα επεξεργαζόμαστε, θα προεκτείνουμε και θα εμπλουτίζουμε τις ήδη επεξεργασίες μας και θα καταθέτουμε συνεχώς προτάσεις. Είμαστε λαϊκή ενότητα των εναλλακτικών προτάσεων, της εναλλακτικής λογικής, της εναλλακτικής προοπτικής της χώρας. Και αυτήν την εναλλακτική προοπτική θέλουμε να την τεκμηριώνουμε όσο το δυνατόν πιο ουσιαστικά και πιο αποτελεσματικά και πιο παραστατικά για το λαό με συγκεκριμένες πάντοτε προτάσεις, αναλύσεις οι οποίες θα στηρίζονται σε μελέτη και τεκμηρίωση. Ελάτε και μετά ο κύριος Κωνσταντόπουλος από την... Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αναμένετε να πάρετε τη διερευνητική εντολή. Αν και εφόσον λοιπόν την έχετε στα χέρια σας, ποιους προτίθεστε να συναντήσετε, εάν σκέφτεστε συνεργασία είτε προεκλογική, είτε μετεκλογική, είτε ακόμα και τώρα με κάποια από τα κόμματα τα οποία έχουν ψηφίσει μνημόνια, και πώς κρίνεται τη δήλωση την οποία έκανε χθες ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Μαϊμαράκης, ότι θα πρέπει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να αποφευχθούν οι εκλογές, διότι θα είναι καταστροφικές για τη χώρα. Ευχαριστώ. Να πω με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και ξεκάθαρα ότι η Λαϊκή Ενότητα δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα πολιτικό κόμμα που συνομολόγησε μνημόνια και εφαρμόζει μνημονιακές πολιτικές. Προϋπόθεση για να συνεργαστεί η Λαϊκή Ενότητα με οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη είναι να ακυρωθούν τα μνημόνια και να ακολουθηθεί μια αντιμνημονιακή προοδευτική πορεία. Αυτό το λέω εξ αρχής, τελεία και παύλα λοιπόν στις σχετικές συζητήσεις και στα σχετικά ερωτήματα. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, αλλά συνεργασίες σε αντιμνημονιακή βάση, σε προοδευτική βάση. Γι' αυτό κιόλας καλούμε όλες τις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις που έχουν αντιμνημονιακό προσανατολισμό σε κοινό μέτωπο, σε συνεργασία, στην συνδιαμόρφωση μιας μεγάλης συμπαράταξης για να ανοίξουμε καινούργιους δρόμους για τη χώρα μας. Και από αυτή τη θέση κάνω πρόσκληση σε όλες τις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις. Ήδη έχουμε προχωρήσει συζητήσεις με πολλές από αυτές και θα διαμορφωθεί ένα κοινό αριστερό προοδευτικό μέτωπο, αλλά με την ευκαιρία απευθύνομαι ξανά σε όλες τις αριστερές
προοδευτικές δυνάμεις και τις καλούμε σε διαμόρφωση μιας κοινής πορείας, ενός κοινού προγράμματος και ενός κοινού μετόπου. Και όταν λέω όλες τις αριστερές προοδευτικές δυνάμεις, εννοώ και το ΚΚΕ, παρά την τακτική που ακολουθεί, η οποία δεν είναι καθόλου θετική για μια προοδευτική διέξοδο στη χώρα μας, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς επιμένουμε στην πρόσκληση και στο ΚΚΕ για ένα μεγάλο αντιμνημονιακό προοδευτικό μέτωπο. Απευθύνουμε και την πρόσκληση και στην Ανταρσία και θεωρούμε και αυτή τη συμβολή απαραίτητη για να διαμορφωθεί ένα μεγάλο ευρύ αριστερό προοδευτικό μέτωπο. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν είμαστε ανοιχτοί, ανοιχτότατοι για συνεργασίες με το πιο επικοδομητικό και γόνιμο πνεύμα, με τη διάθεση να συνεισφέρουμε χωρίς ηγεμονισμούς και πρωτοκαθεδρίες. Αυτή είναι η βούλησή μας, γιατί πονάμε τη χώρα μας και θέλουμε να τη δούμε να αλλάζει πορεία, αλλά με δυνάμεις μνημονιακού προσανατολισμού και μνημονιακών πολιτικών δεν μπορούμε να συνεργαστούμε. Το αντίθετο, θα έχουμε μέτωπο ενάντια τους, πόλεμο ενάντια τους, πόλεμο στα μνημόνια που στηρίζουν, πόλεμο στις μνημονιακές πολιτικές τους. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα την εντολή, βεβαίως θα αναλάβουμε την εντολή, το δικαιούμεθα. Είμαστε η τρίτη σε κοινοβουλευτική δύναμη ομάδα στη Βουλή και κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να μας δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Εμείς την εντολή αυτή θα την χρησιμοποιήσουμε. Θα την χρησιμοποιήσουμε και θα κάνουμε επαφές με όλες τις πολιτικές δυνάμεις, πλην της Χρυσής Αυγής εννοείται, για τους γνωστούς λόγους, και θα κάνουμε και επαφές και συναντήσεις, πιστεύουμε θα είναι δημιουργικές και ουσιαστικές, με όλους τους κοινωνικούς φορείς, τους σημαντικότερους κοινωνικούς φορείς που αντιπροσωπεύουν δυνάμεις της εργασίας στη χώρα μας, και θα πούμε τις θέσεις μας και τις απόψεις μας, και αυτό οφείλουμε να κάνουμε κατά τον κανονισμό και το Σύνταγμα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να προκύψει από αυτή τη Βουλή κυβέρνηση σε αντιμνημονιακή κατεύθυνση. Δεν το βλέπω ότι μπορεί να έχουμε αυτή την δυνατότητα για μια τέτοια κυβέρνηση. Άλλες κυβερνήσεις βεβαίως μνημονιακού προσανατολισμού ενδεχομένως μπορεί να προκύψουν. Αυτές οι κυβερνήσεις δεν μας αφορούν. Θα τις πολεμήσουμε. Είμαστε ενάντια στην πολιτική τους και έχουμε ξεκαθαρίσει την στάση μας με βάση τις δικές μας θέσεις και το πρόγραμμά μας. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα ανταποκριθούμε και σε πρόσκληση για συναντήσεις με τον οποιονδήποτε μας καλέσει να συναντηθούμε. Είναι ευπρόσδεκτες συναντήσεις. Θέλουμε να συζητάμε με όλες τις πολιτικές δυνάμεις στην Βουλή, πέρα από τις διαφωνίες που έχουμε, και βεβαίως σε κάθε κατεύθυνση θα λέμε αυτά τα οποία εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνουν στη χώρα μας για να πάμε μπροστά. Κύριε Κωνσταντόπουλε, από την ΕΡΤ. Κύριε Πρόεδρε, πώς απαντάτε σε όλους όσοι σας κατηγορούν ότι με τη στάση σας και την καταψήφιση του πρώτου και δεύτερου πακέτου προαπαιτούμενων και με τη συμφωνία ανοίξατε ουσιαστικά μια κερκόπορτα για να πέσει η παρούσα κυβέρνηση, και πώς απαντάτε σε όλους όσοι σας κατηγορούν ότι αυτή τη στιγμή με την κίνηση την οποία κάνετε διασπάτε το ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ΣΥΡΙΖΑ είσαστε όλοι ιστορικά στελέχη? Νομίζω ότι απάντησα με μεγάλη σαφήνεια στην ερώτηση αυτή, γιατί μου είχε τεθεί και προηγουμένως. Η κυβέρνηση δεν έπεσε, παραιτήθηκε η κυβέρνηση. Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν δεν έχουν την εμπιστοσύνη της Βουλής. Και πώς δοκιμάζεται αυτή η εμπιστοσύνη? Είτε όταν η ίδια κυβέρνηση αναλάβει πρωτοβουλία να καταθέσει πρόταση εμπιστοσύνη στη Βουλή, πράγμα που δεν έγινε, είτε αν η αντιπολίτευση υποβάλει πρόταση δυσπιστίας και συγκεντρώσει 151 βουλευτές, κάτι το οποίο επίσης δεν έγινε. Η κυβέρνηση πήρε πρωτοβουλία παρέτησης για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές αυγουστιάτικα και σε εκλογές εξπρές, με μια τακτική που θυμίζει έντονα Πασό και Νέα Δημοκρατία.
Ο παλιός δικοματισμός αναβιώνει, δυστυχώς, με νέο τρόπο, ως καχέκτυπο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς βεβαίως δεν ψηφίσαμε τα προαπαιτούμενα και δεν ψηφίσαμε και το νέο μνημόνιο. Δεν είχαμε ψηφίσει και το πρώτο μνημόνιο, αν θυμάστε καλά, πολλοί από εμάς που είμαστε στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή, όσοι δεν είμαστε, από αυτούς που συνυπογράψαμε, αγώνες δίναμε ενάντια και στο πρώτο μνημόνιο. Δεν ψηφίσαμε και το δεύτερο μνημόνιο. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, επειδή γίναμε κυβέρνηση να ψηφίσουμε το τρίτο. Δεν γίνονται αυτά πράγματα. Δεν γίνεται να τιμωρείται η συνέπεια και η σταθερότητα και να επιβραβεύεται η κολοτούμπα. Δεν γίνεται. Κάποτε σε αυτόν τον τόπο πρέπει να υπάρχουν κάποιες αρχές και κάποιες αξίες, νομίζω. Εμείς δεν αποδίδουμε ηθικές μορφές, αλλά θέλουμε να πιστεύουμε ότι ακολουθούμε ένα δρόμο με συνέπεια και σταθερότητα. Και τον ακολουθούμε αυτό το δρόμο με συνέπεια και σταθερότητα, γιατί αυτό επιβάλλει το συμφέρον του τόπου και του ελληνικού λαού. Ο τόπος δεν μπορεί να προχωρήσει με μνημόνια. Ο τόπος ζει αυτή την τραγωδία των μνημονίων 5 χρόνια. Δεν αντέχει να τη ζήσει και 3 άλλα χρόνια. Και δεν ξέρω πόσα άλλα θα ακολουθήσουν ακόμα. Όπως σας είπα, πρέπει να τελειώνουμε με τα μνημόνια πριν τα μνημόνια τελειώσουν και την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η δική μας στάση, ξεκάθαρη νομίζω, και μια στάση η οποία δίνει ελπίδα και προοπτική στη χώρα. Ξέρουμε ότι ακολουθούμε ένα δύσκολο δρόμο ενάντια σε μια καταθλιπτική μνημονιακή συνένεση η οποία επεκτείνεται στις κορυφές, αλλά δεν βρίσκει καμιά ανταπόκριση στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θα ξαναπεί ένα πολύ μεγάλο και δυνατό όχι, να είστε βέβαιοι. Πολύ μεγάλο και δυνατό όχι. Μπορεί να πέσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα τουλάχιστον, ως κοράκια πάνω στον ελληνικό λαό, πάνω στους απλούς πολίτες. Μπορεί να επεμβαίνουν πάλι οι κύριοι Γιούνκερ, η κυρία Μέρκελ και τα διάφορα κατεστημένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξαναεπεμβαίνανε και στο δημοψήφισμα και είδαμε το όχι πήγε στα ύψη. Δεν τους ακολουθεί ο ελληνικός λαός. Δεν τους πιστεύει, δεν τους εμπιστεύεται ο ελληνικός λαός. Τους βλέπει ως καταστροφή της χώρας. Λοιπόν, πάλι ο ελληνικός λαός θα πει ένα πολύ μεγάλο όχι και ένα μεγάλο ναι σε ένα ευρύ μέτωπο αριστερών, προοδευτικών, πατριωτικών, δημοκρατικών δυνάμεων. Σε μια νέα λαϊκή ενότητα ενάντια στην υποτέλεια, ενάντια στην εξάρτηση της χώρας μας, ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στη λιτότητα. Επιτέλους θέλουμε μια Ελλάδα ανεξάρτητη, κυρίαρχη, μια Ελλάδα δίκαιη και προοδευτική. Και θα γίνει αυτή η Ελλάδα, γιατί δεν θα έχουμε μέλλον, δεν έχει μέλλον αυτός ο τόπος και ο λαός μας χωρίς μια τέτοια προοπτική. Και αυτήν την ελπίδα εμείς την ξαναγεννιόμαστε. Την ξαναστήνουμε στα πόδια της. Και πιστεύω ότι θα επιβραβευθεί. Το όχι θα νικήσει ξανά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος για να γίνει ερώτηση.